Συνάγομαι Ηλίας Βασιλαράκης, είμαι Καρπάθιος. Έχω μεταναστεύσει στην Αμερική κάθε 15 χρόνια και επέστρεψα στο νησί μου και ζω εδώ μονίμως. Παρακολουθούμε τόσο καιρό την κατάσταση εδώ σε αυτό το κέντρο υγείας που λέμε, τα μαύρα χάλια τα οποία έχει. Έρχεσαι να γράψεις ένα φάρμακο και με τα δυσκολίες να πάρεις αυτό το χαρτάκι που λέμε, να πάει να πάει στο φαρμακείο, να πάρει το φάρμακό σου. Θυμάμαι λοιπόν, εγώ επειδή είμαι πολύ παλιός εδώ, θυμάμαι ότι επί δικτατορίας όλα τα χωριά της Καρπάθου είχαν γιατρό και ήταν μέρα νύχτα στο χωριό, σε κάθε χωριό της Καρπάθου. Και συγκρίνουμε την εποχή εκείνη με τη σημερινή. Τότε οι γιατροί ήταν λίγοι. Σήμερα που έχουμε αρκετούς γιατρούς, δεν βλέπουμε γιατρούς στο χωριό. Και υποφέρει ο κοσμάκης εκεί πέρα, χειμώνα καλοκαίρι και ειδικά το χειμώνα. Είναι ντροπή για ένα τέτοιο νησί με τέτοιους ανθρώπους να ζει αυτή τη καταστροφική περιπέτεια. Αυτά ήθελα να πω και πολλά άλλα τα οποία επιφυλάττουμε να τα πούν άλλοι άνθρωποι, αλλά εδώ πονάει. Πονάει να έρχονται εδώ υποψήφιοι βουλευτές να ζητούν το ψήφο, να ζητούν το ψήφο του κοσμάκη όπως εμένα, ναι, να μου ζητάνε 30 χρόνια το ψήφο του, να το στο δίνω και ακόμα να έχουν απέτηση να το στο δίνω με. Γιατί να σου το δώσω, κύριε, το ψήφο, τι έκαμε για τον νησί, τίποτα. Έρχονται εδώ για τους φίλους τους, τρώνε πίνου, τα κοπανάνε και για χαρά. Αυτά τα λίγα. Βλέπετε αυτό το ασθενοφόρο να έχει έρθει από τη Γερμανία, από την Ολλανδία και να έχει ταξιδέψει τόσα χιλιόμετρα και να είναι στο κέντρο υγείας απ' έξω μέσα στα χορτάρια να βγάζει χόρτα και να μην του έχουν βάλει ακόμη πινακίδες εδώ και 6 μήνες και να σκέφτονται πώς θα το κινήσουν το κόστος των καυσίμων. SOS. Το κέντρο υγείας υπολειτουργεί. Ο κόσμος υποφέρει. Θα τα πούμε και σε λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ήθελα να σας καλωσορίσω για όσους ήρθατε εδώ. Ήλπιζα ότι θα είναι κάποιοι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω είμαστε αρκετοί για να δείξουμε την αγανάκτησή μας. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που σήμερα με την ελαφρώ παρουσία σας εδώ στηρίζετε τον αγώνα για να αποκτήσει ο τόπος μας επαρκής, αξιοπρεπής συνθήκες περίθαλψης και δημόσιας υγείας. Ο αγώνας αυτός δεν αρχίζει σήμερα και δεν τελειώνει σήμερα. Έχει αρχίσει από πολλά πολλά χρόνια και δεν θα τελειώσει ποτέ. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να πω ότι το προσωπικό του κέντρου υγείας, οι γιατροί και το προσωπικό και η διοίκηση κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν φτάνουν αυτά όμως. Πρέπει τα παραπάνω επίπεδα διοίκησης να δείξουν εκείνη την ευαισθησία που δεν δείχνουν πάντα και να αντιληφθούν ότι εδώ που είναι η μόνη περιφερειακή ενότητα του νομού που δεν έχει νοσοκομείο, διότι άλλες έχουν και ορισμένες και από δύο, πρέπει να εστιάσουν, να στρέψουν την προσοχή τους και όχι να μας βάζουν τρικλοποδιές
όταν ο Δήμος από το υστέρημά του προσπαθεί να οριμάσει τους φακέλους για να αποκτήσουμε νοσοκομείο ανεξάρτητο από το νοσοκομείο Ρόδου για να μπορεί να οργανώσει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του τόπου μας. Ο λόγος που ο Δήμος με πρωτοβουλία του συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας είναι διότι θέλει, και αυτό είναι το σωστό, να ξεκινήσει μια συντεταγμένη, οργανωμένη και σοβαρή διεκδικητική προσπάθεια για να έχουμε αποτελέσματα. Δεν θέλουμε να κάνουμε απλώς μια κίνηση ή να συμμετέχουμε σε μια εκτόνωση. Θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα και ευχαριστούμε ως Δήμος για τη στήριξη που έχουμε από όλο τον κόσμο που είναι εδώ σήμερα και από αυτούς που ήθελαν να έρθουν και δεν μπορούν. Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα αγωνιζόμαστε μέχρι να πετύχουμε αυτά που δικαιούται ο καρπαδιακός λαός. Και δεν θα σταματήσουμε πουθενά, ούτε θα φοβηθούμε κανένα. Οι στόχοι είναι δύο. Και με αυτό θα κλείσω γιατί δεν θέλω να κουράσω και πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Ο πρώτος είναι να υπογραφεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ του νοσοκομείου της Καρπάθου, διότι αυτό θα μας ζήσει τα χέρια να μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει εδώ και να μην περιμένουμε μεταφορές από τη Ρόδο, αποφάσεις από τη Ρόδο, αποφάσεις από τη Γραφειοκρατία. Επειδή αυτή τη στιγμή ο φάκελος είναι σε οριμότητα 99% με προσπάθειες τις οποίες πλήρωσε ο Δήμος Καρπάθου από το υστέρημά του, το οποίο προέρχεται από τα τέλη που πληρώνει κάτι της Καρπάθου. Για να τον οριμάσει, γι' αυτό επιμένουμε και τονίζουμε προς το Υπουργείο Υγείας ότι πρέπει να υπογραφεί αυτό το έργο για να ξεκινήσει τη διαδικασία ενοποίησης. Όμως, μέχρι να γίνει αυτό, όποτε γίνει, πρέπει το παρόν κέντρο υγείας να έχει τη δυνατότητα να δώσει αξιοπρεπή περίθαλψη στον κόσμο και να λειτουργήσει επαρκώς. Γι' αυτό και δεν σταματά ποτέ η προσπάθεια για τη στελέχωση του. Πρέπει να πούμε ότι όταν το πρόβλημα οξύνθηκε, έγιναν προσπάθειες και από τη διοίκηση και από τη διεύθυνση του κέντρου υγείας και από την ΥΠΕ, ΥΠΕ Νοτιού Αιγαίου, την περιφερειακή δηλαδή διοίκηση, και αποκαταστάθηκαν ορισμένες από τις ελλείψεις. Ελλείψεις υπάρχουν ακόμα και πρέπει να αποκατασταθούν. Τις γνωρίζουν όλοι, είναι στο διοικητικό πλαίσιο διατυπωμένες, το οποίο γίνεται η Παρασκευή μετά από συνεργασία με τα επαγγελματικά σωματεία και τον Δήμο. Και με αυτά τα αιτήματα θα αγωνιστούμε. Πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να είμαστε σαφείς προς κάθε κατεύθυνση. Υπάρχουν επίπεδα διοίκησης που έπρεπε να έχουν οριμάσει ένα φάκελο για να μπορεί να γίνει το καινούργιο νοσοκομείο και δεν το έκαναν. Το έστειλαν στο Δήμο να το οριμάσει και συνέχεια προσπαθούν να κάνουν επικοινωνιακή πολιτική με αυτό το θέμα. Ο Δήμος δεν κάνει επικοινωνιακή πολιτική με αυτό το θέμα, κάνει προσπάθεια να το λύσει. Σας θέλει μαζί όλους για να μπορέσει να πετύχει το στόχο για το καλό όλο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και σας διαβεβαιώνω ότι και ως Δημοτικό Συμβούλιο και προσωπικά ως Δήμαρχος που έχω την ευθύνη να υλοποιώ τις αποφάσεις του, θα αγωνιστούμε μέχρι να πετύχουμε. Καλόν αγώνα. Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό. Πρώτον, που βρίσκεται εδώ σήμερα και μας επαναστέγεται. Δεύτερον, για τις δωρεές που έχει κάνει η Ιερά Μητρόπολη για την υλοποίηση όχι μόνο του νοσοκομείου και ένα σωρό άλλων κοινοφελών έργων. Και διότι αγόγγιστα υπέστρεψε την ταλαιπωρία να κάνουμε δύο φορές τα συμβόλαια και μας υπέγραψε ό,τι του ζητήσαμε στα πλαίσια της προσπάθειας να είναι η λειτουργία της Εκκλησίας επωφελής για τον Γενικό Σύνοδο. Σε βαθμό σας ευχαριστώ και παρακαλώ το μήνυμά σας. Πραγματικά χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί για ένα πολύ μεγάλο έργο. Για ένα έργο που αφορά όλους και τον καθένα ξεχωριστά για την υγεία μας. Τώρα που τα χάσαμε όλα, ένα μόνο αγαθό έχουμε, την υγεία. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να μας το πάρουν. Διότι εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι κι αν συμβεί. Είδε τόσα χρόνια αγωνίζεται αυτός ο λαός που είναι στο τελευταίο άκρο της ελληνικής επικρατείας για να αποκτήσει ένα ανεκτό πεδίο υγείας και δεν το έχει καταφέρει. Πραγματικά, χωρίς την ιδιωτική πρωτοβουλία του αειμνίστου Ματθαίου που έχτισε αυτόν τον χώρο, σήμερα ενδεχομένως δεν θα υπήρχε καν κέντρο υγείας.
ή αν υπήρχε ενοικιαζόμενο κέντρο υγείας, όταν θα είχαμε τα χρήματα να πληρώνουμε το ενίκιο θα υφίστατο. Και όταν δεν θα είχαμε, τότε θα πήγαινε σε άλλο κτίριο και έτσι θα περιφερόμεθα από εδώ και από εκεί. Βέβαια στα χρόνια αυτά που έχω κάπου 30 χρόνια στο νησί αυτό, έχουν γίνει σημαντικά έργα. Δεν είναι το κέντρο υγείας όπως το γνωρίζαμε με έναν αγροτικό γιατρό. Σήμερα έχει ειδικότητες. Και δόξα τω Θεώ, όλοι το επισκεπτόμεθα. Βέβαια καλό είναι να μην επισκέπτεται κανείς στα νοσοκομεία, αλλά από κάποια ηλικία έχει κάτι προβλήματα που πρέπει να τα επισκέπτεται. Έχω τάξη όνειρο ζωής και εύχομαι να ζω, να μην πεθάνω, να ειδώ υλοποιούμενον των νοσοκομείων της Καρπάθου. Η Μητρόπολης έδωσε το οικόπεδο και το έδωσε με έναν όρο για να υποχρεώσει τους αρμοδίους να αρχίσουν αυτό το έργο. Ότι αν μέσα σε μία τριετία δεν αρχίσει το έργο αυτό να υλοποιείται, τότε θα άρει την δωρεάν της. Ίσως με αυτόν τον τρόπο πιστεύω να φιλοτομηθούν όλοι αυτοί οι επαϊούντες που έρχονται κατά καιρούς εδώ, μας λένε τα ωραία λόγια και στο τέλος δεν τους ξέρουμε και δεν μας ξέρουν. Το είπε και ο Δήμαρχος. Βαρέθηκα να βάζω υπογραφές για να υλοποιηθεί το νοσοκομείο της Καρπάθου. Την τελευταία που έβαλα, έκανα το σταυρό μου και είπα εύχομαι να είναι η τελευταία υπογραφή για να αρχίσει το έργο. Προ τριών ημερών με πήρε από τη Ρόδο ο υπεύθυνος, ο κύριος Πλάτσης, ο οποίος μου είπε όλοι υπέγραψαν πλην του Υπουργού Υγείας του κυρίου Λοβέρδου και ότι είναι έτοιμο για να υπογράψει και ο κύριος Λοβέρδος. Θα πείτε με την υπογραφή του Υπουργού αύριο αρχίζει, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά είναι ένα βέβαιο ότι πλέον το κεφάλαιο αυτό που χρειάζεται όλες αυτές τις υπογραφές και λοιπά θα έχει κλείσει. Ήδη πρέπει να λέμε και μερικά πράγματα χωρίς πολιτική προέκταση, χωρίς να επενδύουμε να κατηγορούμε κανένα. Το ποσό που είναι εγγεγραμμένο εις το προϋπολογισμό του κράτους δια των νοσοκομείων της Καρπάθου είχε δοθεί όταν τα Θεοφάνεια είχε έρθει τότε πρωθυπουργός ο Καραμανής. Αυτό μεταφέρεται σε κάθε προϋπολογισμό. Με τα λείπισμα όμως ακούω κάποια φαϊνή προσωπικότητα ότι αυτό το ποσό θέλει να το πάρει πάλι βέβαια για νοσοκομιακή περίθαλψη, αλλά για άλλου είδους, για κάτι πλεούμενα που θα ζητούν τα νησιά. Μα είχαμε ένα πλεούμενο και διαλύθηκε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ψέμα. Ειλικρινά σας το λέω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ψέμα. Εγώ εύχομαι αυτή η συγκέντρωσή μας. Δυστυχώς είμαστε μικρό μέρος και ενδεχομένως κανένα κανάλι δεν θα ενδιαφερθεί να δείξει την φωνή της διαμαρτυρίας μας. Αλλά εμείς θα ξέρουμε ότι και σήμερα και αύριο και μεθαύριο συνέχεια θα υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας έως όπου δούμε υλοποιούμενο ένα όνειρο ζωής, όχι δικό μου, όλων μας, να δούμε να αναγείρεται αυτό το νοσοκομείο, το οποίο σημειωτέων ξεκίνησε για 35 κλίνες. Το πήγαν στις 18. Με φωνές και δεν ξέρω τι ότι δεν υπογράφω, εφτάσαμε στις 22 κλίνες. Άστε δούμε τις 22 κλίνες, βέβαια με έναν χώρο ιδιαίτερο για τους νευροπαθείς, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα στην περιοχή μας. Αυτό το νοσοκομείο θα εξυπηρετήσει και το γειτονικό μας νησί, την Κάσο, που και αυτή έχει πρόβλημα ιατρικής περιθάλψης. Πρέπει να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας, που πραγματικά
με αυταπάρνηση, με ζήλο, με αγάπη προς τον ασθενή, καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προσφέρει όσο είναι το δυνατόν την ανακούφιση στον Πάσχοντα. Το περίεργο είναι, όταν τελειώνει το ηλόπνευμά μας εδώ και οι γάζες, πρέπει να χτυπάμε την πόρτα της Ρόδου, του νοσοκομείου της Ρόδου, για να έρθει ηλόπνευμα και γάζα. Όλοι υπόσχονται ότι αυτό θα λυθεί, και όμως δεν λύεται ένα τέτοιο μικρό πράγμα. Φανταστείτε πώς μπορεί να λυθούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Με δικτατορία! Μα σταμάτα, άσε αυτά! Άσε αυτά, δεν γίνονται. Λοιπόν, να ξεβραμάσει η κοινωνία και βρωμάει! Βρωμάει ακόμα! Εύχομαι σε όλους ο Θεός να μας δίνει το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία. Και εφόσον θα έχουμε αυτό, τότε όλα μπορεί να γίνουν. Ο Θεός να είναι μαζί μας για να δούμε υλοποιούμενο όλο αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ που είμαστε όλοι μαζί και έχουμε όλο αυτό το θάρρος να χωρίσουμε για μια καλύτερη υγεία, ανθρώπινη υγεία. Και είμαι βέβαιος ότι θα ακουστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά που ίσως κάποια κανάλια λάβουν για την διαδόμηση που κάνει ο κύριος Στιγμοφύλακας. Καλημέρα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι Καρπάτοι σήμερα διεκδικούμε το αυτονόητο, το να φέρει το δικαίωμα στην υγεία. Έχουμε το κέντρο υγεία μας πίσω και πλήρης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό δεν φτάνει. Χρειάζονται το ιατροφαρμακευτικό υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την καθημερινή χρήση για τους ασθενείς, για τους δεινοπαθούντες που έρχονται και δεν μπορούν να έχουν ούτε γάζο ούτε δεινόπνευμα, όπως είπε και ο δεσπότης μας. Επίσης, είναι ο ακτινολογικός, ο πυροβολογικός και όλος άλλος εξοπλισμός που υπολειτουργεί ή χαλάει συνέχεια και πρέπει να περιμένουμε από τη Ρόδο για να έρθει τα συνεργεία να μας το φτιάξουν. Για τον παραμικρό, ο Καρπάθιος πολίτης πρέπει να πάει στη Ρόδο για να κάνει μία απλή εξέταση. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε είναι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για να πάει να κάνει μία εξέταση στη Ρόδο ή στην Αθήνα, το βαλάτιο του Καρπάθιου πολίτη στις σημερινές εποχές, στις μνημονιακές εποχές όπως έχουμε αρχίσει να τις λέμε, δεν επιτρέπει ούτε την απλή μετάβαση στη Ρόδο. Πώς περιμένει η πολιτεία, πώς περιμένει η πολιτεία αυτοί οι κάτοικοι να ζήσουν σε αυτό το νησί. Οι κάτοικοι αποχωρούν, τα νιάτα μας φεύγουν. Ο λαός θα πεθάνει. Ναι, θα πεθάνει. Και μετά θα είναι πολύ αργά. Η πολιτεία πρέπει να αρχίσει να σταματήσει την αδιαφορία της, την ολιγορία της και τις σπασμωδικές της κινήσεις. Είμαστε εδώ και διεκδικούμε από την πολιτεία και τους θεσμούς της να μας ακούσει επιτέλους. Και νομίζω ότι θα μας ακούσει σήμερα και αύριο και μεθαύριο ο αγώνας που είναι καθημερινός. Το εισιτήριο από Αθήνα προς Ρόδο και από Κάρπαθο προς Ρόδο και προς Αθήνα είναι το πιο ακριβό στην επικράτεια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και στα αεροπλάνα. Ναι, και αεροπλάνα και καράβια. Είναι το ακριβότερο εισιτήριο στην επικράτεια, στην ελληνική επικράτεια. Και είναι επιδοτούμενες γραμμές. 9 εκατομμύρια έχω ακούσει ότι κοστίζει η επιδότηση της ακτοπλοϊκής γραμμής. Για την αεροπορική γραμμή, για την Ολυμπιακή, δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Δεν έχω τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι κάτι παρόμοιο και ίσως και παραπάνω να κοστίζει και εκεί. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν και οι ιδιώτες και η πολιτεία και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ότι εδώ υπάρχει ένας λαός που υποφέρει. Και να κάνουν και εκείνοι θυσίες. Ο λαός δεν είναι μόνο για θυσίες, είναι και για δικαιώματα. Όσον αφορά για το νοσοκομείο, φυσικά θέλουμε το νοσοκομείο. Αλλά αυτό που είναι για σήμερα και αύριο στην καθημερινή μας ανάγκη είναι το κέντρο υγείας. Το νοσοκομείο είναι μεσοπρόθεσμο. Θα πάρει 5-10 χρόνια. Ελπίζω να γίνει σε 3, αλλά δεν το πιστεύω. Γιατί μέχρι τώρα αυτά μας λένε. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την επιτυχία της Καρπάθου Κάσου, η οποία επιστρέφει τη γη των Καρπαθίων στους Καρπάθιους. Η οποία είναι απαραίτητη γη για να χτιστεί το νοσοκομείο. Και πιστεύω ότι η Εκκλησία θα είναι μαζί μας και στους αγώνες που θα συνεχίζονται. Και το δείξανε σήμερα και νομίζω ότι θα είναι μαζί μας συνέχεια.
Καρπάτοι και Καρπάτιες, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Κάρπαθος δεν ανήκει σε άλλη χώρα. Ανήκει σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα. Και οι κυβερνήσεις που περνάνε, έρχονται και περνάνε, πρέπει να το καταλάβουν. Να μην έρχονται εδώ μόνο να παίρνουν τους ψήφους μας και να μας εκλυπαρούν και να μας δελεάζουν με υποσχέσεις. Αυτό να πάψει. Και δεν θέλουμε κανένα πολιτικό να έρθει πάλι στο νησί μας και να ζητάει ψήφους. Όταν έρχονται πρέπει να τους δείξουμε τι θέλουμε, τι ετούμε και ποιοι είμαστε. Να το καταλάβουν μια και πέρα. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω όλους τους συλλογικούς φορείς που με ορίσανε σαν εκπρόσωπό τους. Είναι αθλητικοί, πολιτιστικοί, επαγγελματικοί φορείς, συλλογικοί φορείς. Είναι ο κόσμος της Καρπάθου. Και τους ευχαριστώ που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία να ακούσουν τη φωνή μας. Πρέπει να κινητοποιούμε θα σε κάθε πρόβλημα που έχουμε. Δεν πρέπει να επαναπαυνόμαστε στα σπίτια μας. Πρέπει να το δείχνουμε στους δρόμους. Ευπρεπώς, αλλά πρέπει να απαιτούμε και να διεκδικούμε κάθε μέρα. Ο καρπάθικος λαός έπρεπε να είναι εδώ όλο σήμερα. Είσαστε αρκετοί, αλλά περίμενα περισσότερους. Μέχρι πότε θα υπομένουμε? Θα βουλιάξει το νησί μας. Άμα βουλιάξει, διασωθούμε μια για καλή. Τότε μόνο θα δοθεί η Κάρπα και ο λαός της Ελλάδας. Λοιπόν, νομίζω ότι το μήνυμα το δίνουμε και τα συνθήματα το λένε. Δημόσια δωρεά, ψυχική υγεία. Από το 2010 δεν έχουμε κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στο νησί. Έχουμε αυτοκτονίες. Και όχι να συγκρίνει αυτό. Ζητάμε αναβάθμιση αυτονομία του κέντρου υγείας Καρπάθου. Πρέπει να είναι αυτόνομο, να λειτουργεί από μόνο του, να μην περιμένει εντολές και υλοποίηση αποφάσεων από το νοσοκομείο της Ρόδου ή από την πολιτεία. Ζητάμε συνεχή και σταθερή λειτουργία του γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης. Είμαστε πολίτες, πληρώνουμε φορεία και υγεία δεν έχουμε. Δεν έχουμε υγεία. Αυτά τα συνθήματα είναι επίκαιρα. Πρέπει να τους τα βάλουμε καλά στο μυαλό τους, όλους αυτούς που βρίσκονται στο κράτος των Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Για άλλη μια φορά, από βάθος καρδιάς. Πραγματικά είναι συγκινητικό ότι βλέπω αρκετούς καρπάθιους να είναι εδώ και να διαμαρτύρονται μαζί μας. Θα ήθελα να δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, γιατί θέλει να μας πει κάτι. Επειδή αυτά όλα που είπαμε είναι η διεκδίκηση μας. Έχει συμφωνηθεί ένα διεκδικητικό πλαίσιο. Ο Δήμος θα το προχωρήσει και με βάση αυτό θα πάει. Επειδή δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, θα λειτουργήσει ένα συντονιστικό όργανο, αυτό που προχθές συμφωνήσαμε την Παρασκευή με τη συνολική των φορέων, το οποίο θα προγραμματίσει τις κινητοποιήσεις για να πηγαίνουμε συντεταγμένα. Και θα σας ξανακαλέσουμε μόλις χρειαστεί, είτε για να σας ανακοινώσουμε ότι κάτι πετύχαμε, είτε για να σας πούμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε κι άλλοι για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ο καθένας μέχρι τότε θα πρέπει να κάνει αυτό που τον αναλογεί. Αυτή είναι η σωστή στάση. Η σόφρο στάση και με αυτή θα προχωρήσουμε. Για να μπορούμε να ακουγόμαστε και προς τα έξω και να μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Τα αιτήματα είναι σωστά και όλα αυτά που βλέπω στα πανό είναι σωστά, είναι σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως για να υλοποιηθούν να περάσουμε μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο θα διεκδικήσουμε προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εκεί κερδίζονται και χάνονται αυτά και η σημερινή μας παρουσία εδώ ακριβώς είναι για να δείξει την αποφασιστικότητά μας. Ραντεβού λοιπόν για την επόμενη κινητοποίηση, πάντοτε με τη συνεργασία του συντονιστικού οργάνου. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Στοφίλοι συμπατριώτησες, είχαμε πει στις προσκλήσεις ότι είναι η διαμαρτυρία εδώ, αλλά ότι συνεχίσουμε με πορεία. Θα σας παρακαλούσα να κάνουμε πορεία μέσα στην πόλη των Πηγαδίων. Πληρώνουμε φορεία, δεν έχουμε υγεία. 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 Πληρώνουμε φορεία, δεν έχουμε υγεία.
Θέλουμε γιατρό! Θέλουμε εδώ! Θέλουμε γιατρό! Θέλουμε εδώ! Θέλουμε γιατρό! Θέλουμε εδώ! Θέλουμε γιατρό! Θέλουμε εδώ! Πάλε! Πάλε! Την υπογραφή σου! Λοχέδο! Πάλε! Την υπογραφή σου! Λοχέδο! Πάλε! Την υπογραφή σου! Λοχέδο! Πάλε! Την υπογραφή σου! Στο δικαστήριο!